Περαιτέρω διευκρινήσει χρειάζεται να δώσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τον τρόπο που θα διαχειριστεί τη σύμβαση παραχώρηση με την εταιρεία Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και ειδικά το σκέλος που αφορά στην κατασκευή διοδίων στον κόμβο του Αιγινίου. Για την ώρα πάντω δεν έχει αλλάξει κάτι. Με ταχύτητα του ρυθμού συνεχίζονται οι εργασίε κατασκευή των διοδίων εδώ στον κόμβο του Αιγινίου. Τις προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στα όσα εξήγηλε από το βήμα τη Βουλή ο Υπουργό Υποδομών Δημήτρη Ρέπα, αναφέρθηκε στον επαναπροσδιορισμό λανθασμένων συμβατικών όρων που μπορεί να εμπεριέχουν οι συμβάσει παραχώρηση, χωρί να αναφερθεί συγκεκριμένα στην κατάρχηση των διοδίων αλλά μόνο στη μείωση του ποσοστού των εισπράξεων των διοδίων που παρακρατούνται για το δημόσιο, ώστε να μειωθεί η τιμή του σε εύλογο ύψο. Γίνεται σαφές λοιπόν πως προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα που η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει. Δεν θα καταργηθούν, αλλά θα μειωθούν τα κόμιστρα στα διόδια του Αιγινίου. Πότε αναμένεται να γίνει η πρώτη κρούση προ την εταιρεία, με δεδομένο ότι ήδη στην Εθνική Οδό έχουν αρχίσει και ρίχνουν πετά. Πάντω, την πρώτη επίσημη τοποθέτηση επί του θέματο έκανε στα πλαίσια των προγραμματικών δηλώσεων ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πιερία, Θανάση Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε μεταξύ άλλων: Εκπροσωπώ την Πιερία. Η Πιερία των 50 χιλιόμετρων έχει τέσσερα διόδια, δύο στη μία είσοδο και δύο στην άλλη. Είναι ένα πολιορκημένο νομό. Με σύμβαση παραχώρηση κτίζονται τέσσερα διόδια, όταν, και δεν το βάζω ανταγωνιστικά, διπλανή νομή με διπλάσια έκταση έχουν δύο ή άλλοι δεν έχουν καθόλου. Όταν ένα νομός στηρίζει την ανάπτυξή του στον τουρισμό, επισημαίνει ο κύριος Παγεωργίου, και κύρια στον οδικό, στον βαλκανικό τουρισμό, αυτό και μόνο θα πρέπει να προβληματίσει όλου μα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα επαναδιαπραγματευτεί αυτή τη σύμβαση παραχώρηση γιατί είναι προκλητική και καταστροφική για τον νομό αλλά και για άλλου νομού. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ποιο θα έρθει να κάνει τουρισμό στην Πιερία όταν θα αντιμετωπίζει αυτά τα τείχη των διοδείων. Είναι άμεση η απέτηση να λυθεί αυτό το πρόβλημα, κύριε Υπουργή τη Κυβέρνηση, κατέληξε ο κ. Εξάλλου, πολλές λόγος έγινε για την ονομασία που επιλέχθηκε από την εταιρεία για τα διόδια, που ονομάζονται ως γνωστόν διόδια κλειδίου. Και επειδή οι απορίε είναι για να λύνονται. Και αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο τα διόδια λέγονται διόδια κλειδίου, ειδού η, η απόδειξη. Μόλι τρίψαμε στον κόμβο τη Βέρεια, βρεθήκαμε στο σύνορο με το χωριό κλειδί.